Είναι η περίπτωση της συμμορίας υπό περίπτωση της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό είναι το 187. Τρεις, ο Υπουργός. Όποιοι ξέρουν το άρθρο 187 και λίγα νομικά, πρέπει να υπάρχει δομή και ιεραρχία στη συμμορία. Υπάρχει ο Υπουργός, υπάρχουν τρεις δημοσιογράφοι που παίζουν ρόλο, αυτούς ξέρουμε, ένας που πρέπει να δούμε αν παίζει ρόλο, τα γράφουμε αυτά στο πορισμά μας, και τρεις εισαγγελείς. Ο ένας δημοσιογράφος που εμείς τον καταγράφουμε ως τέταρτο, να ερευνηθεί λέμε, δεν έχουν προκύψει αδιάσυστα στοιχεία, πάντως, τον Μανιαδάκη τον εκβίαζε τον Νοέμβριο του 18 να πει όσα θέλει η Τουλουπάκη και ο ίδιος, η εφημερίδα του, γιατί αν δεν τα πει αυτά που του ζητάνε, θα ταλαιπωρηθεί ο ίδιος, τον απειλούσε. Και όχι μόνο τον απειλούσε, αλλά αυτός ο δημοσιογράφος προδημοσίευε όσα έργα έκαναν εισαγγελείς διαφθοράς αμέσως μετά. Αυτό πρέπει να προβληματίζει εμάς που θα ψηφίσουμε, τη δικαιοσύνη που αναλαμβάνει από αύριο και προβλημάτισε ήδη, κυρίες και κύριοι βουλευτές.